σύντροφοι, φίλοι, συνάδελφοι, την περίοδο αυτή υπόθηκε ήδη το απόρριτο των επικοινωνιών, γενικά τα θεμελιώδη δικαιώματα συζητιούνται πλατιά. Η συζήτηση όμως, όπως διεξάγεται από τα αστικά κόμματα, αστούς επιστήμονες, αναλυτές, συσκοτίζει την αλήθεια κάπου κραυγαλαία. Δεν συζητιέται το σύνολο του αντιδραστικού νομικού πλαισίου και ειδικά οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και κατευθύνσεις. Εάν γίνεται μνήα στο πλαίσιο της ΕΕ, αυτό παρουσιάζεται ως το δημοκρατικό πλέγμα για τα δικαιώματα που δήθεν ορισμένες κυβερνήσεις, ορισμένες πολιτικές δυνάμεις δεν σέβονται και καταπατούν. Έτσι, γράφονται αρκετά για το Σύνταγμα, το άρθρο 19. Δεν συζητιέται όμως ότι στο απόρριτο εμπίπτουν και τα μεταδεδομένα της επικοινωνίας. Ποιος επικοινώνησε, με ποιον, πότε, από ποιες τοποθεσίες, για πόσο, τα οποία επιτρέπουν κατάρτιση αναλυτικού προφίλ για τα άτομα. Ότι ήταν η Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2006 που άνοιξε το δρόμο, όλα αυτά τα δεδομένα για όλους τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη να διατηρούνται προληπτικά. Ότι αυτή, χωρίς να συναντήσει κάποιο συνταγματικό τείχος, ενσωματώθηκε με τον νόμο 3917 του 2011 που διατήρησαν σε ισχύ όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα, συζητάμε για τους οτακουστές της εθνικής ασφάλειας του κεφαλαίου, αλλά όχι πως τα προσωπικά δεδομένα, ακόμα και ευαίσθητα όπως της υγείας, ρέουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τον έλεγχο των μονοπωλίων, προσπελάσιμα από τις αρχές, ιδίως για λόγους εθνικής ή δημόσιας ασφάλειας, με βάση τον GDPR, την αστυνομική οδηγία, άλλα νομοθετήματα. Στην πραγματικότητα, υφίσταται όντως ένα πλέγμα της ΕΕ, μόνο που δεν αποτελεί δίχτυ προστασίας, αλλά δίχτυ αλίευσης και επεξεργασίας των στοιχείων των λαών της Ευρώπης. Μόνο στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της ΕΕ διαμορφώνεται ένα δίκτυο όπου οι εθνικές αρχές συνδέονται μεταξύ τους και με υπηρεσίες της ΕΕ όπως τη Europol, τη Eurojust. Συγκροτούνται βάσεις δεδομένων μεγάλης κλίμακας όπως η Eurodac για δαχτυλικά αποτυπώματα ή η ECRIS για τα ποινικά μητρώα που όπως αποδείχθηκε ξανά πρόσφατα στη Βουλή αποτελούν πεδίο συμφωνίας για όλα τα άλλα κόμματα. Όπως χαρακτηριστικά δημοσιεύτηκε, μόνο η Europol φαίνεται να κατέχει τουλάχιστον 4 πεταμπάιτ δεδομένων, ίσο περίπου με 3 εκατομμύρια CD-ROM ή το 1/5 όλης της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Έτσι γράφεται πως η Europol τίνει να μετατραπεί, όχι βέβαια σε κάτι αντίστοιχο με μια μεγάλη βιβλιοθήκη, τον είπα, αλλά σε μια ευρωπαϊκή NSA. Και αυτά πριν τον Ιούνιο του 20, που ενισχύθηκαν νομοθετικά περαιτέρω οι αρμοδιότητές της στη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών. Σε αυτόν τον αντιδραστικό ευρωπαϊκό δρόμο, όλες οι κυβερνήσεις ενισχύουν το σύγχρονο νόμιμο κρατικό φακέλωμα. Είναι χαρακτηριστικά προγράμματα που έτρεξαν με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως project επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για να μπορεί η Ελλάς να αντλεί δεδομένα προσώπου και να τα αντιστοιχίζει με πληροφορίες από τα social media. Αυτή η νόμιμη καταγραφή και παρακολούθηση στοχεύει στο λαό. Είναι μαζική και προληπτική. Δεν αφορά μόνο αυτόν που, όπως λέγεται, έχει κάτι να κρύψει. Επιτρέπει να εξάγονται τόσο στοιχεία για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όσο όμως και μαζικά μοτίβα, τάσεις και συμπεράσματα. Ας φανταστούμε τη σημασία για το αστικό κράτος, αν μπορούσε να επεξεργαστεί συνδυασμένα με λίγα κλικ, σε ποιες περιοχές είναι πιο έντονο το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, ταυτόχρονα με το πόσες και τι κινητοποιήσεις έγιναν ενάντια στους πληστηριασμούς, τη δυναμική τους, μαζί λόγου χάρη με δείκτες από το διαδίκτυο, πόσο αυξήθηκαν τα θυμωμένα πρόσωπα στα social και βέβαια οι επικίνδυνες απόψεις ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική ξεσπιτώματος. Τι σημαίνει προληπτικά μέτρα? Με το στόχαστρο κλειδωμένο στον εχθρό λαό, αποκαλύπτει μοναδικά το παράδειγμα της τρομοκρατίας, που στην ΕΕ αναπτύχθηκε έτσι που καλύπτει το οργανωμένο λαϊκό κίνημα, στοχοποιεί ειδικά την κομμουνιστική ιδεολογία και δράση. Ακριβώς για την πρόληψη της τρομοκρατίας δρομολογήθηκαν, ιδίως στις τελευταίες 2 δεκαετίες, αντιδραστικές νομικές εξελίξεις με αιχμή των τρομονόμων.
Για παράδειγμα, με σχετική οδηγία του 17, πράξεις αξιολογικά ουδέτερες, όπως ένα ταξίδι στο εξωτερικό ή η εκμάθηση μιας πολεμικής τέχνης σε συγκεκριμένα συγκείμενα, ποινικοποιήθηκαν. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πήγε ένα βήμα παραπέρα με την επικίνδυνη ατζέντα ενάντια στη ριζοσπαστικοποίηση, δηλαδή ενάντια στις ίδιες τις απόψεις, γνώμες και ιδέες που μπορεί να οδηγήσουν στη λεγόμενη τρομοκρατία. Πρόκειται για νόμιμο κυνήγι ιδεών, βολή στην ελευθερία της σκέψης και έκφρασης, που εντάχθηκε στην επίσημη ατζέντα των ελληνικών αρχών αποφασιστικά περί το 16. Αποτέλεσε δικαιοπολιτικό έρισμα για περαιτέρω επίθεση στις λαϊκές ελευθερίες, όπως με το προληπτικό σκανάρισμα και λογοκρισία στο διαδίκτυο μέσα από κανονισμό του 21. Με τη σύγχρονη παρακολούθηση, το αστικό κράτος δεν σκοπεί μόνο στην καταστολή. Αναβαθμίζει τις προσπάθειές του για στοχευμένη προπαγάνδα, χάραξη πολιτικής, ενσωμάτωση και χειραγώγηση του λαού. Για παράδειγμα, στην ΕΕ συζητιέται, όπου μεγαλώνει ο ριζοσπαστικός κίνδυνος, να δυναμώνει και το αντιαφύγημα από τις κυβερνήσεις. Δηλαδή, μια εναλλακτική ερμηνεία για τα λαϊκά βάσανα και το άδικο. Ανώδυνες ιδέες και δράσεις για να μην αμφισβητηθεί το σύστημα. Αυτή η προσπάθεια της εξουσίας του κεφαλαίου να προλάβει τις λαϊκές αντιδράσεις δεν είναι καινούρια, είναι χρόνια και χρόνια αποδείκνυεται μάταιος σκόπος. Σήμερα εντείνεται και με νέα μέσα, μορφές, νομοθεσία, ακριβώς γιατί εντείνονται οι δυσκολίες, τα αδιέξοδα του συστήματος. Γνωρίζουν και οι ίδιοι τους σεισμούς που μέλλονται να έρθουν. Γνωρίζουν πως ούτε οι κοινωνικοί σεισμοί αποτρέπονται. Γεννιούνται από μια σύγκρουση αδύρυτη και έντονη σαν των τεκτονικών πλακών. Την αντίθεση ανάμεσα στο κεφάλαιο και τους εργαζόμενους, την αντίθεση ανάμεσα στις σπουδαίες, σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας και το συμφέρον μιας ισχνής μερίδας εκμεταλλευτών να παρασιτεί στο κοινωνικό σώμα. Όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι, οι ριζοσπάστες νομικοί, που φυσικά θεωρούμε το ριζοσπάστη τιμητικό τίτλο και χρέος στην κοινωνική πρόοδο, με το ΚΚΕ μπορούμε και πρέπει να φωτίσουμε το αντιδραστικό πρόσωπο του καπιταλισμού, του κράτους, του δικαίου του. Θα πρωτοστατήσουμε, δεν θα νομιμοποιηθούν πρώτα απ' όλα στις συνειδήσεις τα αντιλαϊκά σχέδια Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων. Θα ακυρωθούν στην πράξη, στο δρόμο της ανατροπής.